Ελάτε τώρα, κύριε Γιουλεκαμός, και από τη δική σας πλευρά. Ναι. Εάν θέλουμε να υπερασπιστούμε, θα πει τώρα η άλλη άποψη, τους θεσμούς, πρέπει να συνεισφέρουμε στη διαμόρφωση των θεσμών και στην υπεράσπισή τους. Ναι. Και κατηγορήστε εδώ την κυβέρνηση ότι αντί να το κάνετε αυτό, υπονομεύετε μη συμμετέχοντας στη διαδικασία για τη διαμόρφωση του Εθνικού Συμβουλίου Τηλεόρασης. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, συγγνώμη, ανάλογα με τα δικά μου. Κύριε Λιγνιτζή, αν έρθω να κλέψω το σπίτι σας, μετά θα φωνάζω ως κλέφτης και θα μου πείτε εσείς ότι ξέρετε, λένε ότι φωνάζει ο κλέφτης. Μα τι λέτε, το σπίτι, η θεσμή το σπίτι όλων. Η κυβέρνηση θυμίζει το φωνάζει ο κλέφτης. Δηλαδή έχει δημιουργήσει όλο αυτό το σκηνικό. Δηλαδή, συγγνώμη, και φταίει η Νέα Δημοκρατία. Αν είμαστε άγνωστοι στην κυβέρνηση και εμείς αποτάρουμε συνεχώς το ΕΣΟΡΟΥ, πώς θα δοθεί. Επιτρέψτε μου, εμείς ήμασταν κυβέρνηση και εσείς αποτάρατε τα πάντα. Δεν ψηφίσατε απολύτως τίποτα. Ούτε τα συζήτια των απόρων δεν ψηφίσατε. Αφήστε τώρα εμείς και εσείς. Λέω ότι εμείς δεν το σαμποτάραμε, αλλά αν το σαμποτάρουμε διαρκώς, τι θα γίνει δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Επειδή εσείς έχετε δείξει τα έργα και τις ημέρες σας και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση. Στο παρελθόν. Έτσι, εσείς κύριε Γιουλέκα, σήμερα υπάρχει περίπτωση να ψηφίσετε για το ΕΡΣ. Κύριε Κονόμου, σαφώς και όχι. Όχι, γιατί. Σαφώς και όχι. Γιατί όταν το ΕΡΣ. Δεν πρέπει να έχει έρθει στη χώρα. Συγγνώμη, όταν το έχουν ακροτηριάσει από πλευράς αρμοδιοτήτων. Θα πάμε εμείς να πούμε τι, ότι νομιμοποιούμε. Υπάρχει ένας νόμος όμως, κύριε Γιουλέκα. Μα επιτρέψτε μου, ο νόμος ακριβώς ρύθμιζε. Εγώ θα βάλω ένα υποθετικό ερώτημα τώρα εδώ. Ας πούμε ότι το Συμβούλιο Επικρατείας. Ας πούμε ότι το Συμβούλιο Επικρατείας βγάζει αντισυνταγματικό τον νόμο. Ακυρώνεται λοιπόν ο νόμος. Δεν θα πρέπει να υπάρχει το ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, εκείνη τη στιγμή. Βεβαίως. Μετά θα το μπλοκάρουν αυτοί. Βεβαίως, αλλά σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες, αρκεί να έχει αποκατασταθεί το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του, για τη λειτουργία του. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα όργανο όπως η ανεξάρτητη αρχή αυτή, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, το πετσοκόψουμε τις αρμοδιότητες όπως έκανε η κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας. Τη έδωσε έναν υπουργό, δηλαδή τη πήρε η κυβέρνηση να αποφασίζει αυτό πόσα κανάλια υπήρχε. Να κάνει το διαγωνισμό, δεν να κάνει τα πάντα. Και πήρε. Όχι, δεν υπήρχε. Ακούστε, α, λοιπόν. Τι λέτε τώρα. Ακούστε λοιπόν, πολύ γρήγορα τώρα, επειδή έχω το λόγο, επιτρέψτε μου. Έλα, κύριε Σερμαλίδη, θα σα πω το εξή. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πραξικόπημα εν εξέλιξη. Γιατί. Έτσι, πάλι γιατί. Μισό, γιατί. Τα πραξικόπηματα και τα φασισμό πια. Διότι ξαφνικά, ενώ υπάρχει ο νόμος 4255 του 2012 που λέει για 8ετή θητεία των μελών του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση τεχνιέντος δημιουργεί πρόβλημα δίθεν με τα τρία μέλη για να διώξει τη μητέρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την κυρία Αλεξίου, η οποία γύρισε και είπε ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά οδηγούμαστε σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Κάτι τέτοιο είπε με τη δήλωση που έκανε. Επειδή λοιπόν ήταν δυσάρεστη στον κύριο Τσίπρα η κυρία Κωνσταντοπούλου και η μητέρα της, για να δημιουργήσουν πρόβλημα και να ελέγξουν την ενημέρωση, δημιουργούν αυτό το τεχνητό θέμα. Με αποτέλεσμα ξαφνικά και αποφασίζουν πραξικοπηματικά, αυτό θυμίζει τις χειρότερες μέρες της Σοβιετίας, ότι η κυβέρνηση παίρνει από την ανεξάρτητη αρχή που το Σύνταγμα αναγνωρίζει ως τη μόνη αρχή που μπορεί να αποφασίζει για όλα αυτά τα θέματα της ενημέρωσης του πολίτη, παίρνει λοιπόν τις βασικές αρμοδιότητες και τις κρατάει για τον εαυτό της. Δηλαδή η κυβέρνηση πια αποφασίζει πώς θα ενημερώνεται ο ελληνικός λαός, με ποιον τρόπο, από πόσα κανάλια και με ποιον τρόπο θα δοθούν και οι έδεια σε αυτά τα κανάλια. Βγάλαμε στο σφυρί την ενημέρωση και είπαμε ποιος δίνει τα περισσότερα, ελάτε πάρτε. Κανάλια και θα μοιράζουμε εμείς. Ο Ρουσόπουλου αποφάσισε ο υπουργός πόσα κανάλια θα είναι. Να πάμε και στο νόμο Καποδίστρια, αν θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά τώρα 20 μήνες είναι η κυβέρνηση. Είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η νόμη ΣΥΡΙΖΑ. Για τους νόμους ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, κύριε Σερμαλένη. Λοιπόν, το πραξικόπημα που μου λέτε εν εξελίξει, γιατί, σας εξηγώ πώς έγινε. Αφού λοιπόν δημιουργείται όλο αυτό το σκηνικό και κουτσουρεύει ουσιαστικά, αχρηστεύει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, υποκριτικά μετά η κυβέρνηση λέει: τώρα που πήρα εγώ τις αρμοδιότητες και αποφασίζω για τα κανάλια, τώρα ελάτε κι εσείς στην αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, κύριε Σερμαλένη, ακούστε. Υπονομεύει το κύριε Σερμαλένη, εάν εσείς. Εάν εσείς. Λοιπόν, θα σας μιλήσω πολύ αυστηρά. Εάν είστε απομονωμένοι, κύριε Σερμαλένη, και δεν ακούτε κανέναν άλλο παρά μόνο την Αυγή και το συνέδριό σας, μείνετε εκεί. Αλλά εάν θέλετε μόνο τη φωνή σας να ακούτε, και καλά κάνετε. Αν θέλετε κύριο Φωτήλα, να ακούτε κύριε, τη φωνή του κόσμου... Εγώ σας λέω ποια είναι το θεσμικό πλαίσιο. Δεχτείτε λοιπόν... Εγώ σας λέω αντικειμενικά. Ωραία, δεχτείτε την άλλη άποψη. Εγώ θα σας πω την άλλη άποψη. Αν δεν συμφωνείτε, μη συμφωνείτε. Στη δημοκρατία τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι. Κύριε Γιουλέκα, να απαντήσετε κι εσείς όμως το ερώτημα, αν βγει αντισυνταγματικός ο νόμος, τι γίνεται. Αν βγει αντισυνταγματικός ο νόμος, με καταρχήν αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση να προχωρήσει τροπολογία, κύριε Κονόμου. Όχι, δηλαδή, άλλο έτσι, αυτό θα το είναι δούμε. Τραγικό να συζητήσουμε ότι αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας θα προσπαθήσει να φέρει αυτή την τροπολογία. Εάν βγει αντισυνταγματικός,
Πέφτει ο νόμος πια. Τι γίνεται από εκεί πέρα. Βεβαίως, αν βγαίνει συνταγματικός, τι θα πρέπει να κάνει. Ναι, δηλαδή... αλλά είναι ένα απλό θέμα αυτό. Δεν συνιστά καθόλου μια μεγάλη ήττα για την κυβέρνηση. Μα εγώ έχω την εντύπωση ότι μέσα σε αυτό το Τσίπρας Gate, ξέρω εγώ, Βοσκοτόπια Gate, Κανάλια Gate, πέφτει η ίδια η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ήρθε πομποδός με νταούλια, στο οποίο βέβαια θα χόρευαν κάποτε οι αγορές. Εσείς αυτό επιδιώκεται μέσω των τηλεοπτικών καναλιών, κύριε Κυριακά. Βαρύγδουπα, μέσα σε μια ηθική σύψη που ήδη έχει επιδιώκεται μέσω των τηλεοπτικών καναλιών, τα οποία λειτουργούσαν παράνομα επί 27 χρόνια. Ό,τι και να πείτε. Να πείτε ότι για πρώτη φορά που πάει να πει τάξη, εάν δεν πει τάξη, θα ρίξετε την κυβέρνηση. Σας παρακαλώ μισό λεπτό να ολοκληρώσω και από εκεί και πέρα ακούσω με προσοχή. Να μιλήσει και ο Σωτήλας. Λέω λοιπόν και καταλήγω εκεί. Αυτό το πραξικόπημα. Γι' αυτό σας έλεγα ότι αυτή η ηθική σύψη, την οποία έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση με απόλυτη ευθύνη της, προσπαθώντας να ελέγξει τα πάντα, ουσιαστικά τι είναι, ο λάκκος μέσα στον οποίο πέφτει η ίδια κυβέρνηση. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Ζούμε αυτή τη στιγμή αυτό το πραξικόπημα. Προσπαθούμε να ελέγξουμε. Ότι έκανε για πρώτη φορά διαγωνισμό, είναι ηθική σύψη. Προσπαθούμε να προσπαθούμε να ελέγξουμε την. Πώς μπορείτε να. Προσπαθούμε να. Να υπερασπίζεστε. Μαλένια, ακούστε να δείτε. Θα με αφήσει να μιλήσω επιτέλου. Δεν είστε χούντα. Δεν είστε χούντα. Έχει όλο να σταματήσετε. Δεν είστε χούντα. Είναι χουντικό αυτό που κάνει. Σταματήστε. Σταματήστε. Πριν ξεκινήσω την ομιλία, εσεί με διακόπτετε. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να μιλήσω και πείτε ό,τι θέλετε μετά. Να σα ακούσουν προσοχή. Ελάτε να κλείσουμε. Αλλά αφήστε με να μιλήσω. Να διηγηθεί ο κύριο Φωτήλα. Ολοκληρώνω και δεν τελειώσουμε. Ολοκληρώνω και λέω, κύριε Σιρμαλίνη, επιτρέψτε μου. Ένα λεπτό. Να ολοκληρώσω και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Αυτό το οποίο γίνεται. Είναι ένα πραξικόπημα, επαναλαμβάνω, εν εξελίξει. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει τη δικαιοσύνη με μεθόδους που μας θυμίζουν τις χειρότερες μέρες των Σοβιέτ. Είναι τραγικό δηλαδή. Φέρνουμε προσωπικά δεδομένα. Τα παίρνουν τα κομματικά όργανα του κυβερνώντος κόμματος, δηλαδή το Φερέφωνο ή Αυγή, και δημοσιεύει ονόματα δικαστών. Συμμετέχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης μέσα με το δικό του τρόπο που λέει ναι, μεν εγώ όχι, δεν λέω. Δηλαδή, μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Αυτό το είπε ο κύριος Φωτήλας προηγουμένως, αλλά θα ήθελα να πω τη θέση μου, όχι για τίποτα άλλο. Γιατί αυτό το οποίο ζούμε είναι, πιστεύω ουσιαστικά, η τελευταία πράξη ενός δράματος που ζει η Ελλάδα τους τελευταίους 20 χρόνια. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Επειδή ο κύριος Μανελιός ανέφερε τα λιθαράκια που βάζει η κυβέρνηση, από εδώ τα κοτρόνια που ρίχνει η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Επειδή έρχεστε από την ισιωτική Ελλάδα, κύριε Σιρμαλένιε, να πω ότι η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος στο ΦΠΑ είναι έργο με υπογραφή Αλέξη Τσίπρα. Οι Έλληνες νησιώτες είδαν το ΦΠΑ. Και με την ψήφο ανεβαίνει... και τη δική σας. Βεβαίως, ναι, έχετε δίκιο. Πέρσι τον Αύγουστο ψηφίσαμε να αυξήσετε το ΦΠΑ στα νησιά. Αυτό ψηφίσαμε, αυτό καταλάβατε. Τα κούνια που σας κούναγε. Διαβάστε λοιπόν, το 43-36. Βεβαίως, δηλαδή ψηφίσαμε την παραμονή στην Ευρώπη. Γιατί λοιπόν, με την αφροσύνη που σας έδερνε, μας λέγατε αν θα μείνουμε ή όχι στην Ευρώπη. Είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να μείνουμε πάση θυσία. Φέρτε όμως τα μέτρα να τα δούμε. Και είδαμε τα μέτρα που φέρατε. Και εσείς, επειδή είστε περήφανος για τα νησιά, προηγουμένως στο διάλειμμα συζητούσαμε τον κύριο Λυριτζή για το κέντρο υγείας στη Σκιάθο και για το ένα άτομο που είναι. Γιατί τη Δευτέρα καλά, θα εντάξει, γίνει η κέντρο και για το νοσοκομείο στη Σαντορίνη. Να είστε, βεβαίως έγινε εγχείρηση αιμορροϊδών. Πάει πάρα πολύ καλά. Λύθηκαν τα προβλήματα των νησιών. Λύθηκαν τα προβλήματα των νησιών. Για τα 2,5 δισεκατομμύρια νέους φόρους με τον προϋπολογισμό που φέρνετε και ψηφίζετε, θα ψηφίσετε σε λίγο. Έχετε να πείτε τίποτα. Είναι, για τους αγρότες ψηφισμένοι από πέρυσι. Δεν είναι πρόσθετη φόρη. Α, είναι ψηφισμένοι. Πρέπει να είναι και χαρούμενοι δηλαδή οι άνθρωποι που θα ψηφίσουν, θα πληρώσουν. Είναι αυτά τα οποία ψηφίσαμε πέρυσι και εφαρμόζονται κατά τη λογική για να κλείσω. 30 δεύτερο κύριο Φωτήλα, σε κλείσαμε, κύριε. 10 δεύτερα, σα παρακαλώ. Κύριε Φωτήλα, μα προκαλείτε όμω την κυβέρνηση διαρκώ. Δεν την προκαλώ την κυβέρνηση, γιατί αυτή κυβερνά. Αφού η κυβέρνηση μιλάει μόνο για την Νέα Δημοκρατία. Μόνο ότι 27.300 άνθρωποι. Κύριε Φωτήλα, μου με συγχωρείτε, μια κουβέντα για να κλείσω. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Ότι όσο μένετε, κύριε Σιρμαλένιε, ζημιά κάνετε στον τόπο. Γι' αυτό έχουμε φαγωθεί να σα λέμε ένα πράγμα. Τουλάχιστον σα έμενε λίγο τσίπα, ή παρετηθείτε ή οδηγήστε τη χώρα σε εκλογέ. Θα τελειώνουμε. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Όσο μένετε. Είστε ζημία για τον τόπο. Εδώ δεν μπορείτε πλέον μεταξύ σας να τα βρείτε. Όσο μας θέλει ο ελληνικός λαός. Οι 9 στους 10 σας απαντούν στις δημοσκοπήσεις. Εάν σας θέλουν.